με τις υπογραφές των κυρίων Φανουράκη, Μπαντά, Καμαρίδη, Τσιακύρο, Γλονταμπούφ, Κολάρου αλλά και τεσσάρων δημοτικών συμβούλων της Δημοτικής Παράταξης, στο Δημοτικό Συμβούλιο έρχεται προς συζήτηση το θέμα του εκπληστηριασμού του κτηρίου της ΕΑΠΑΞ που πέρασε σε χέρια τράπεζας πολύ κάτω από την αξία αγοράς του. Είναι ένα γεγονός που μας λύπησε ιδιαίτερα, γιατί ένα τόσο ιστορικό ακίνητο, το πρώην επισκοπικό, το πρώην μητροπολιτικό Μέγαρο, που έχουν πάρθει πολλές και μεγάλες αποφάσεις εκεί μέσα, αφέθηκε έτσι ελεύθερα και απαξιώθηκε από τη διοίκηση του Δήμου Ξάνθης και βγήκε στον πληστηριασμό χωρίς κανένας να γνωρίζει κάτι. Δεν ζητάμε από τη διοίκηση του Δήμου Ξάνθης και ούτε λέμε ότι η διοίκηση του Δήμου Ξάνθης, η σημερινή διοίκηση του Δήμου Ξάνθης, είναι υπεύθυνη και υπόλογη για όλα αυτά που έχουν γίνει στην ΕΑΠΑΞ. Αλλά αυτό που ζητάμε σαν δημοτική σύμβουλη και σαν πολίτης αυτού του τόπου είναι ότι για οτιδήποτε αφορά δημοτική υπηρεσία, γιατί όσο και να θέλει, όσο και να μην θέλει να το παραδεχτεί ο κύριος Δημαρχόπουλος, ο Δήμος Ξάνθης αυτή τη στιγμή και η ΔΕΙΑΞ είναι οι κύριοι μέτοχοι της ΕΑΠΑΞ. Από τη στιγμή γι' αυτό ταυτόχρονα σημαίνει ότι αυτό το ακίνητο ήταν μια δημοτική περιουσία. Έπρεπε λοιπόν να έρθει σε μια συνεννόηση με το Δημοτικό Συμβούλιο, όχι με τους επικεφαλής, γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο είναι αυτό που αποφασίζει, και να πει και να συζητήσει για το μέλλον αυτού του κτίριου. Γιατί δεν μιλάμε για ένα οποιοδήποτε κτίριο, ένα κτίριο με ιστορική σημασία για την πόλη της Ξάνθης, με ιστορική σημασία για το θρησκευτικό, πιστεύω, όλων των Ξανθιωτών. Των χριστιανών, ορθόδοξων, όχι των μουσουλμάνων. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι ήταν ένα πολύ μεγάλο λάθος και ένα πολύ μεγάλο ατόπιμο ότι δεν ενημερωθήκαμε. Σε επαφές που κάναμε με τους καθαριστές, μας είπαν ότι το γνώριζε το θέμα του Δήμου, ο Δήμος Ξάνθης και ειδικότερα η κυρία Χατζηλιάδου, νομική σύμβουλος του Δημάρχου, γιατί αυτό τι είναι να γίνει πλέον, να είναι νομική σύμβουλος του Δημάρχου και όχι νομική σύμβουλος του Δήμου Ξάνθης. Το γνώριζαν το θέμα και εμείς απλά δεν είχαμε καμία ενημέρωση. Οπότε σύσσωμε σε όλες τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης και με μελικά μέλη της συμπολίτευσης. Φέραμε το θέμα, μαζέψαμε τις υπογραφές και θα έρθει το θέμα προς συζήτηση στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο για να ακούσουμε και να συζητήσουμε τις όποιες ενέργειες, περιπτώσεις έχουν να μας πούνε για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Ο ένας εκ των καθαριστών, ο κ. Κρατίδης, έκανε μια διαδικασία. Εγώ που είδα τον κ. Παρτίδη και μίλησα με τον κ. Παρτίδη, είπε ότι και αυτό τυχαία, γιατί ανέλαβε τον Ιούλιο, τυχαία διαπίστωσε την διαδικασία του πληστηριασμού. Έκανε τις ενέργειες που όφιλε να κάνει και πίστευε ότι έπρεπε να κάνει σαν καθαριστής. Δυστυχώς τα ασφαλιστικά μέτρα που έκανε δεν τα κέρδισε, αλλά δυστυχώς το πω και εγώ, βρήκε κλειστές πόρτες από το Δήμο Ξάνθης. Ενημέρωσε την κυρία Χατζηλιάδου και από εκεί και πέρα δεν έγινε τίποτα. Θεωρώ ότι υπάρχει μια συνέχεια. Δεν είναι δυνατόν να εκλέγεσαι δήμαρχος και να λες δεν έχω καμία ευθύνη. Δεν θέλω να έχω καμία ευθύνη. Δεν αναζητούμε ευθύνες, ποιος φταίει και τι φταίει. Αλλά δεν γίνεται μια περιουσία του Δήμου να την αφήνεις έτσι επειδή εσύ πιστεύεις ότι δεν έχεις καμία ευθύνη. Να θυμίσουμε ότι το 2010 εκλέχθηκε ο κ. Δημαρχόπουλος. Το 2010 πάρθηκαν οι αποφάσεις για την ΕΑΠΑΞ και όλοι είμαστε συνυπεύθυνοι για αυτό που έχει γίνει. Ας μην πιστεύει λοιπόν ότι δεν έχει ευθύνη. Αλλά εκεί πέρα είμαστε πολιτικά όργανα. Είμαστε εκεί για να παίρνουμε πολιτικές αποφάσεις και αποφάσεις που μπορεί κάποιος να πονέσουν ή σε κάποιους να μην αρέσουν. Αλλά το θέμα είναι, γι' αυτό έχουμε εκλεγεί. Καλός ή κακός, άμα είναι να γίνονται όλα διαδικαστικά, ας αφήσουμε τις υπηρεσίες να διοικήσουν το Δήμο και να μην κάνουμε τίποτα. Αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη. Βέβαια, θα συζητηθούν και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με τον κανονισμό, λόγω του αριθμού των υπογραφών, το θέμα πρόκειται να συζητηθεί στην προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.